Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Τα νέα στα γρήγορα στην 7η έκδοση του πλέον. Παραδόξως, παρότι είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, είναι Τετάρτη, είναι και πάλι λίγες οι ειδήσεις από το χώρο της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα έχουμε λοιπόν περισσότερα νέα για το πότε θα έρθει το Redmi Note 10 από τη Xiaomi. Φαίνεται ότι η OnePlus ετοιμάζει το δικό της smartwatch. Μερικά νέα για το επόμενο Android 12. Κάποιες ακόμα ειδήσεις για τον Galaxy A52 της Samsung. Έχουμε νέα για το Office, συγκεκριμένα για την έκδοση για το iPad και μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη Microsoft. Πάμε λοιπόν να τις δούμε αναλυτικά κάθε μία από αυτές και ως συνήθως στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχει link για κάθε ένα από τα άρθρα προκειμένου ο καθένας να μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες για αυτά που τον ενδιαφέρουν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την Xiaomi. Η εταιρεία πλέον έκανε γνωστό ότι θα παρουσιάσει επίσημα τα επόμενα Redmi Note 10 και Note 10 Pro στις 4 Μαρτίου, σε λίγες ημέρες από σήμερα. Οι πληροφορίες συνεχίζουν να θέλουν την εταιρεία να χρησιμοποιεί μια κάμερα των 108 MP και στις δύο συσκευές από ό,τι φαίνεται. Τελικά στο εσωτερικό του μάλλον θα υπάρχει ο Snapdragon 750G, ο ίδιος επεξεργαστής που υπάρχει και στο Mi 10 Tough Lite της εταιρείας και δυστυχώς η οθόνη θα είναι και πάλι LCD εκτός αν άλλαξει κάτι δραματικά με βέβαια υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης. Όσο πλησιάζουμε στην ανακοίνωση της συσκευής πιθανότατα θα γίνουν διαθέσιμες ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Πάμε τώρα στην OnePlus, η εταιρεία φαίνεται ότι σχεδιάζει το δικό της smartwatch αφού κατέθεσε μία πατέντα με το σχέδιο αυτού. Αναμενόμενα θα είναι μία λίγο διαφορετική έκδοση του αντίστοιχου ρολογιού που έχει η Vivo. Παρ' όλα αυτά έχει μερικές διαφορές, τουλάχιστον στο σχέδιο φαίνεται ότι θα υπάρχει σε δύο εκδόσεις, μία με πλαστικό και μία με δερμάτινο λουράκι. Το σχεδιάγραμμα αποκαλύπτει ότι θα έχει δύο πλήκτρα στη δεξιά πλευρά του, όπως και τα περισσότερα smartwatch άλλωστε. Προφανώς και αισθητήρα στο κάτω μέρος για να μετράει τους καρδιακούς παλμούς μας και όχι μόνο, όμως το σχεδιάγραμμα δείχνει ότι υπάρχουν και δύο διαφορετικά πιν, δύο επαφές για τη φόρτισή του, κάτι που αν επαληθευτεί σημαίνει ότι δεν θα φορτίζει ασύρματα και θα χρησιμοποιεί μόνο τη δική του βάση. Πάμε τώρα να δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά που από ό,τι φαίνεται θα έχει το επόμενο Android 12 της Google. Χάρη στο XDA Developers έχουμε μια εικόνα για το ποια θα είναι αυτά. Λοιπόν, το Android 12 θα ενσωματώσει πλέον ένα ξεχωριστό gaming mode επιτέλους, αφού αυτό υπάρχει στις συσκευές ήδη σχεδόν κάθε κατασκευαστή. Αυτό το mode προφανώς θα αναγνωρίζει τα παιχνίδια που υποστηρίζει και θα κάνει optimize την απόδοση της συσκευής για να παίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα, ενώ θα αλλάξει και ο τρόπος που λειτουργεί η αυτόματη περιστροφή της οθόνης. Πλέον οι συσκευές θα χρησιμοποιούν την μπροστινή κάμερα για να καταλαβαίνουν πότε την έχουμε οριζόντια και πότε κάθεται μπροστά μας και πότε είμαστε και εμείς γυρισμένοι στο πλάι για να προσαρμόζεται ανάλογα η περιστροφή της οθόνης, κάτι που επίσης ήδη υπάρχει σε πολλές συσκευές από αρκετούς κατασκευαστές. Η πρώτη έκδοση για developers του Android 12 θα γίνει διαθέσιμη σήμερα στις 17 Φεβρουαρίου εκτός αν αλλάξει κάτι σημαντικά και θα έχουμε μαζί και περισσότερες πληροφορίες για τις αλλαγές που αυτή περιέχει. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που αναφέρομαι στο επόμενο Galaxy A52 της Samsung πριν τουλάχιστον την επίσημη παρουσίασή του. Οι διαρροές συνεχίζονται και πλέον ξέρουμε σχεδόν τα πάντα για τη συσκευή. Θα υπάρχει σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία με υποστήριξη για 5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και μία χωρίς αυτή. Η έκδοση με 5G θα χρησιμοποιεί τον Snapdragon 750G επεξεργαστή της Qualcomm, τον ίδιο που χρησιμοποιεί και το Galaxy A42 ήδη, ενώ η έκδοση με 4G υποστήριξη μόνο θα χρησιμοποιεί τον αρκετά παλαιότερο πλέον Snapdragon 720G, δύο επεξεργαστές που όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν ταιριάζουν απαραίτητα με τα χρήματα που θα κοστίζει το A52. Θα υπάρχει έκδοση με 6 και 8 GB μνήμης RAM και οι κάμερες στο πίσω μέρος του θα χρησιμοποιούν μία βασική στα 64 MP αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά, μία ultra wide κάμερα στα 8 MP και μία macro κάμερα τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα η οθόνη είναι ένα AMOLED panel με 90 Hz σίγουρα τουλάχιστον στη 4G έκδοση, ενώ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα η 5G έκδοση της συσκευής να έχει οθόνη με ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz. Τώρα, αυτό που δεν ταιριάζει, τουλάχιστον με τον επεξεργαστή που θα υπάρχει στο εσωτερικό των δύο εκδόσεων, είναι η τιμή που αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα είναι περίπου στα 350 ευρώ για τη 4G έκδοση και λίγο πάνω από τα 400 ευρώ για την 5G έκδοση του Galaxy A52. Η Microsoft τώρα έκανε επιτέλους διαθέσιμη ολόκληρη τη σουίτα του Office για iPad, για το iPadOS, μάλλον για την έκδοση
Η Microsoft τώρα έκανε διαθέσιμο το Office, τη σουίτα μάλλον του Office για το iPadOS, για την ξεχωριστή έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Apple συγκεκριμένα για iPad. Η διαφορά εδώ είναι ότι μέχρι σήμερα μπορούσε κάποιος προφανώς να κατεβάσει ξεχωριστά κάθε μία από τις εφαρμογές του Office, το Word, το Excel και το PowerPoint κατά κύριο λόγο. Πλέον, όπως και σε Android smartphones, υπάρχουν όλα διαθέσιμα σε μία εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί και ολόκληρη την οθόνη του iPad, γιατί η έκδοση που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν σχεδιασμένη για iPhone, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται απαραίτητα σωστά στη μεγαλύτερη οθόνη ενός iPad. Παρότι προφανώς δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής browser, ο Microsoft Edge συνεχίζει να αναβαθμίζεται και να υποστηρίζεται κανονικά από την εταιρεία και στην developer έκδοση υπάρχει πλέον ένα ξεχωριστό mode για παιδιά, το οποίο εμποδίζει την πρόσβαση σε σελίδες που είτε η ίδια η Microsoft κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία τους, είτε σε σελίδες που και εμείς θέλουμε να προσθέσουμε. Φαίνεται ότι η Microsoft έχει βρει και έναν αρκετά εύκολο τρόπο για να λειτουργεί το ξεχωριστό αυτό mode, αφού χρειάζεται απλά να το ενεργοποιήσει κάποιος, και για να βγει από αυτό θα ζητάει κωδικό ώστε να μην μπορεί ένα παιδί να βγει μόνο του. Θα υπάρχει παρόλα αυτά η δυνατότητα να προσθέσουμε εμείς κάποιες σελίδες που η Microsoft θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλες, αλλά εμείς θέλουμε για κάποιο λόγο να έχει το παιδί μας πρόσβαση σε αυτές. Προς το παρόν βέβαια δεν είναι σίγουρο πότε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα είναι έτοιμο και για την έκδοση που είναι διαθέσιμη σε όλους. Αυτές ήταν λοιπόν οι ειδήσεις και για σήμερα. Το επόμενο βίντεο στη σειρά έρχεται την Παρασκευή. Μέχρι τότε έχουμε δύο ακόμα βίντεο αναδρομή στο παρελθόν, ένα για την Nokia και ένα για τη Siemens, θα ακολουθήσει άλλο ένα για τη Sony Ericsson. Θα τα πούμε λοιπόν πολύ σύντομα σε κάποιο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!